Οι αποφάσεις του Συνόδου του ΝΑΤΟ, οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του, συνιστούν πολεμικό ανακοινωθέν προς τους λαούς. Μαρτυρούν την κλιμάκωση του υπερελιστικού πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα στη Ρωσία και στη ΣΥΠΑ ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της επέμβασης ΝΑΤΟ-ΥΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία. Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕΣ Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν μαζική παρέμβαση και εξόρμηση στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να ενημερώσουν με αφορμή και αυτή τη μαύρη επέτειο, αλλά κυρίως να συζητήσουν και να στείλουν ηχηρό μήνυμα με αφορμή τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ειδικά με αφορμή τη σύγκρουση στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, να στείλουν ένα μαχητικό μήνυμα ότι ο λαός και η νεολαία έχει τη δύναμη να χαράξει τη δική του αυτοτελή πάλι, προκειμένου η χώρα να απεμπλακεί από τους σχεδιασμούς και την ήδη συμμετοχή της στο μακέλεμα των λαών και να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στα σχέδια των υπεριαλιστών και των οργανισμών τους.